Καλά, διαθέσιμη κλίνη δεν υπάρχει ούτε για πλάκα. Σήμερα, για παράδειγμα, μέχρι το μεσημέρι δεν μπορούσαν να προωθηθούν προς το χειρουργείο οι ασθενείς που εισήχθηκαν επιγόντως χθες στην εφημερεύουσα χειρουργική κλινική, διότι οι αναισθησιολόγοι, οι εφημερεύοντες και το νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου ήταν συνέχεια πάνω κάτω σε διασωληνώσεις και διακομιδές λόγω των τραγικών ελλείψεων προσωπικού, mm-hmm. για τις οποίες φωνάζουμε τόσο καιρό και δεν υδρώνει τα αυτή των αρμοδίων. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι για όλα αυτά είχαμε ξανά προειδοποιήσει από τις 9 Φεβρουαρίου 2021. Είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για την Αττική, την Αχαΐα και όλη την Νότια Ελλάδα. Mm-hmm. Δυστυχώς ανταπόκριση δεν είχαμε. Και αν μου επιτρέπετε, χθες που περιμέναμε το πολυαναμενόμενο σχέδιο έκτακτης ενίσχυσης του ΕΣΥ να τα ακούσουμε από τον Υπουργό Υγείας, χθες δεν ακούσαμε κανένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης για ακόμα μια φορά. Ακούσαμε μόνο ρυθμίσεις που είναι όλες εκ των ένδων. Mm-hmm. Αυτές οι νέες απλές κλίνες νοσηλείας COVID που ακούτε είναι απλούστατα μετατροπές με βαφτίσια προϋπαρχουσών κλινών απλών κλινικών σε κλίνες νοσηλείας COVID, που αυτό στο δικό μας το νοσοκομείο, για παράδειγμα, έγινε χθες απλώς με το να ακολουθεί ένα χαρτί με ένα ζελοτέιπ σε μια πόρτα. Αυτή ήταν η μετατροπή. Ναι. Και όταν ακούτε παραπάνω κλίνες μεθ COVID, είναι προϋπάρχουσες λειτουργούσες κλίνες μεθ που δεν ήταν για COVID και οι οποίες μετατρέπονται σε COVID. Άρα στην Αττική φτάνουμε από 168 μεθ COVID το Νοέμβριο σε 348 μεθ COVID το Μάρτιο. Αυτό είναι 107% αύξηση των μεθ μας στην Αττική.